Κυρία Συμμαγοπούλου και λοιποί, σας ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι... Οι λοιποί είναι ο κύριος Σταθάκης και ο κύριος ο Καραθαλασσόπουλος, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Τους καλοχαιρετώ, διότι είναι και δύο, θεωρώ έτσι τουλάχιστον, ότι είναι καλοί μου φίλοι. Παρακαλώ. Εχθές πράγματι ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης και είναι σωστό, όχι ότι έχω γνωμοδοτήσει, ούτε υπήρξα ποτέ δικηγόρος του Δήμου Τραπετσόνας, αλλά μία εκ των κυριών είχε την περίοδο εκείνη που είχε 18-20 μήνες, σήμερα έχει 200 μήνες προϋπηρεσία, δουλεύει από τότε, είχε απευθυνθεί και μου είχε πει αν έχω τις προϋποθέσεις. Επειδή ήταν σε πρόγραμμα και είχε εξαιρεθεί το πρόγραμμα από το Προεδρικό Παυλόπουλο, της απήντησα ότι δυστυχώς δεν έχει τις προϋποθέσεις. Σήμερα λοιπόν είπα για, όχι για νομικούς λόγους, επειδή τότε Δήμος, ΑΣΕΠ, κυβέρνηση και κάποιοι κυβερνητικοί βουλευτές κατέθεσε πόρισμα ο κύριος Ρίτσας κάποιου κυβερνητικού τότε και σήμερα βουλευτή που συνενούσαν στην μονιμοποίησή τους. Τους επέτρεψαν, μονιμοποιήθηκαν, δουλέψανε, ο Δήμος και το Δημόσιο καταχράστηκε της εργασίας τους, όπως είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που προσέφηγαν, κύριε Οικονομία, ενθυμίστε, και κύριε Καμπουράκη, όσοι είχαν αποκλειστεί. Σας θυμίζω ότι λόγω των αυστηρών προϋποθέσεων από τις 72.000 που είχαν κάνει αιτήσεις είχαν μονιμοποιηθεί 32.000. Κατά τη δική μου άποψη και στις άλλες χιλιάδες που είχαν αποκλειστεί είχε γίνει κατάχρηση νεανικής εργατικής δύναμης. Και λέω λοιπόν σήμερα με πολιτικά κριτήρια, όπως είπε ο μαχητής και καλός φίλος ο κύριος Βρετάκος, ο δήμαρχος, που καλά να κάνει να στηρίζει τους ανθρώπους αυτούς, διότι δεν μπορεί μετά από 10 χρόνια προϋπηρεσία, μετά τη μονιμοποίηση, επειδή έχουμε δεσμευτεί ποσοτικά στους τροϊκανούς, να φύγει ο κόσμος και να χάσει τη δουλειά του. Άρα λοιπόν Αλέξη, σήμερα... Αλέξη, κάτσε δύο λεπτά. Ναι. Εδώ ο Μητσοτάκης χθες, αφού τα είπε αυτά, είπε ότι αυτό ήταν μανιέρα. Δηλαδή, επειδή δεν είχαν άλλο τρόπο, οι δήμαρχοι λέγανε στον άλλον, έλα εδώ κάτσε να δουλεύεις προφορικά και μετά θα σου γνωμοδοτήσω εγώ ότι έχεις δουλέψει και έχεις προϋπηρεσία. Άρα λοιπόν εσείς λέτε κάτι ουσιαστικό. Αφού ξεκαθαρίσαμε στη Βουλή, θυμάται κυρία Συμμακοπούλου, διότι σε κάποια φάση μπήκε στη Βουλή, θυμάται να λέω ότι στα πλαστά και όπου υπάρχει αξιόπινη συμπεριφορά, εκεί δεν συνενούμε, δεν συνενεί αριστερά. Αλλά όπου κύριε Καμπουράκη και κύριε Οικονομέα, να απευθύνομαι σε εσάς, διότι στις δικές σας εκπομπές δίκαια και έγκυρα είχε αναδειχθεί το θέμα των συμβασιούχων. Τι λέγαμε, ένα συμβασιούχος που του έλυγε η οχτάμηνη σύμβαση παρέμενε στο Δήμο, καθάριζε τους δρόμους προσδοκώντας ή αναμένοντας την επόμενη σύμβαση και δούλευε χωρίς χρήματα. Ο κύριος Μητσοτάκης φοβάμαι προσπαθεί να πιάσει αυτές τις ταλαιπωρημένες περιπτώσεις, όπου δηλαδή ο κόσμος έμενε, δεν χρησιμοποίησε παράτυπες μεθόδους. Μάλιστα, εντάξει κύριε Μητρόπουλε, τα έχουμε πει αυτά. Ωραία, εντάξει. Δηλαδή, εγώ λοιπόν, αν πάω και κάτσω σε ένα γραφείο, σε ένα δήμο και δουλεύω τζάμπα, πρέπει μετά να μονιμοποιηθώ. Και για να αυτό είμαστε έτοιμοι όλοι, λέω, το πολιτικό προσωπικό, αν είσαστε σωστοί κι εσείς, για κάθε έναν που φεύγει, αν θέλετε και δεν έχετε υποχρέωση συντροϊκά, αμέσως φέρτε άλλο άνω. Για να δείξετε ότι δεν είσαστε υποχρεωμένοι. Οι άνθρωποι που αδικήθηκαν και μπήκαν αυτοί με που δεν τηρούσαν τις προϋποθέσεις και μείναν απ' έξω τόσα χρόνια, αυτούς δεν τους λυπάται κανείς. Αυτούς τους λυπούμε. Δεν τους λυπάται κανείς, αυτοί δεν έχουν οικογένεια. Να προσληφθούν και αυτοί. Αφού συνενείτε, να προσληφθούν και αυτοί. Ωραία. Αυτό είναι η ωραία θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτοί, και αυτοί που πληρούν, εντάξει, και αυτοί που δεν πληρούν, και άλλοι τόσοι. Κύριε Μητρόπουλε, πρέπει να συνεχίσουμε. Υπάρχει εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Παρακαλώ, κύριε Μητρόπουλε, κάντε μου τη χάρη, κύριε Μητρόπουλε. Διευκρινίσατε ότι δεν γνωμοδοτήσατε για κάτι τέτοιο, απλώς ερμηνεύσατε κάποια διάταξη του νόμου. Κάποια γυναίκα που πήγε και τον έδωσε. Αυτό είπαμε και εμείς όμως από την αρχή. Θα μου επιτρέψετε μία. Να ακούσουμε, να ακούσουμε με μισό λεπτό, Δημαρχέ, εδώ είμαστε όλοι, συζητάμε. Να ακούσουμε μία θέση από τον κύριο Στάδη και από τον κύριο Καρθανασόπουλο. Από τον κύριο Καρθανασόπουλο, θα έλεγα, μιας και νομίζω.